Καλωσορίζουμε στο στούντιο τον κύριο Αγαθοκλή Χριστοφίδη, ο πρόεδρος του κλάδου γιατρών Πασιδή. Καλημέρα σας, καλωσορίσατε. Καλημέρα σας. Και ο κύριος Σωτήρης Κούμας, πρόεδρος Πασική. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Κύριε Χριστοφίδη, έχει ξεκαθαρίσει αν η Πασιδή θα συμμετέχει στην αυριανή απεργία των γιατρών? Όχι. Αναμένουμε την ενημέρωση που θα γίνει το απόγευμα από τον ΟΚΙΠΗ. Στις 4 μας έχει καλέσει όλες τις συνεχνίες και αναλόγως των θέσεων που θα δοθούν, θα λάβουμε και τη σχετική απόφαση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα κίνητρα τα οποία θα δοθούν θα είναι τέτοια, τα οποία θα έχουν αρκετά θετικά στοιχεία, τα οποία θα αποτρέπουν περαιτέρω κινητοποιήσεις και έλλειψη διαλόγου στην πορεία. Κύριε Κούμα, είναι ικανή η σημερινή ανακοίνωση σχεδίου κινήτρου από μέρους του ΟΚΙΠΗ για να ανατρέψει την αυριανή εξαγγελθήσα στάση εργασίας των γιατρών μας? Δεν ξέρουμε το περιεχόμενο, άρα δεν μπορούμε να προδικάσουμε τίποτα. Ενώ υπάρχει κάτι που αν μας το δώσουν μπορεί να ανατρέψουμε την αποφασή. Θεωρητικά μας. Ναι, αλλά μπαίνει ένα ευλογόν ερώτημα. Γιατί τώρα? Γιατί όχι πριν ένα μήνα, 7 του Νιόβρη, που συνεδριάσασε? Γιατί πρέπει να περνούμε από αυτή την όλη την ταλαιπωρία, είτε των ασθενών, είτε των ίδιων των λειτουργών υγείας, αυτά στις δηλώσεις, στις αντιπαραθέσεις, αν πραγματικά υπήρχε θέληση ώστε να δοθούν κάτι το... Ενώ μήπως ήταν προγραμματισμένη η σημερινή του σύσκεψη ή ήρθε μετά την εξαγγελία για στάση? Ήταν προγραμματισμένη, αλλά πρέπει να πούμε ότι όταν συναντήσαμε τον νέο πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και εδώ να μου επιτραπεί να κάνω μια παρένθεση, δεν μπορούμε εμείς ως Πασική, θεωρούμε ως συντεχνία, κάθε φορά που αλλάζει η ηγεσία του ΟΚΙΠΗ να συζητούμε νέα σχέδια. Επιτέλους αυτό πρέπει να σταματήσει. Την ίδια στιγμή πρέπει να πούμε ότι κατά την πρώτη συνάντηση που είχαμε με τον νέο πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πριν 2 εβδομάδες περίπου, η πρώτη ημερομηνία που μας δόθηκε ήταν 15 του Γενάρη. Μετά από εξάσκηση ιδιαίτερων πιέσεων εκεί πέρα, αναφέρθηκε ναι, εντάξει, έχουμε ακόμα μια συνεδρία νωρίτερα, 12 του Δεκέμβριο, που θα εξετάσουμε τα νέα δεδομένα. Άρα το γιατί τώρα, απαντάτε το ερώτημα από αυτά που ξέρετε κι εσείς. Ότι θα το εξέταζαν αυτές τις μέρες. Θα το εξέταζαν, ναι, γιατί ζήτησε όμως ο νέος πρόεδρος, ο οποίος να υπενθυμίσω ήταν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβε αποφάσεις ήδη σε σχέση με τα κινήτρα. Γιατί τότε ζήτησε τις 15 του Γενάρη? Εντάξει, το... Εμείς το γνωρίζαμε, αυτό, για παράδειγμα, και τους ζητήσαμε να συνεδριάσουν πιο νωρίς. Αφού υπάρχουν προβλήματα, συνεδριάστε. Επικαλέστηκαν τεχνικά θέματα τα οποία δεν μπορούσαν να συνεδριάσουν πιο νωρίς. Θεωρώ ότι έχουμε φτάσει στο διατάφτα, θα υπάρχουν κάποιες δημοσιοποιήσεις των θέσεων τους το απόγευμα, άρα νομίζω ότι... Λάγια να το πούμε, παίζουν μπελό. Δεν ήθελαν να το κάνουν και έβαλε πίεση, εξαγγελθείς απεργία, για να ξέρουμε, ενώ μη συζητάμε γιατί τώρα, γιατί... Πιθανότατα. Κανένας δεν μπορεί να μιλήσουμε. Δεν θέλω να... Υπήρχαν οι σκέψεις ότι υπήρχε κολλησιεργία από πλευράς του ΟΚΙΠΗ. Εάν αυτό το πράγμα συνεχιστεί, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξει κολλησιεργία, θα προχωρήσει, οι θέσεις θα είναι τέτοιες που θα επιτρέπουν στο διάλογο να αναπτυχθεί. Εμείς πιστεύουμε ότι οι θέσεις σημερινές δεν πρέπει να είναι take it or leave it, δηλαδή τελικές, πάρτε τες ή φύγετε. Αλλά βάση για παραπέρα. Αλλά μια βάση με αρχή, μέση και τέλος σε έναν οδικό χάρτη για να τελειώνουμε σε ένα χρονικό εύλογο διάστημα, διότι αντιλαμβάνεστε ότι πλησιάζει ο Ιούνιος και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Δεν πρέπει να πάμε σε βάθος χρόνου. Αυτό που περιμένουμε να μας δώσουν σήμερα είναι και οικονομικά κίνητρα ή είναι και άλλα πράγματα? Είναι και οικονομικά κίνητρα. Και άλλα πράγματα. Είναι και άλλα πράγματα. Είναι στο τραπέζι ο διάλογος για το συνταξιοδοτικό των συναδέλφων, των οποίων είναι έκτακτοι. Είναι η εκπαίδευση των γιατρών, η συμμετοχή σε συνέδρια. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Αλλά είναι και τα οικονομικά, τα οποία πάντα αντιλαμβάνεστε ότι είναι η κινητήριος δύναμη όλων αυτών. Κύριε Κούμα, εμείς πρέπει να πω ότι ναι, ως Πασική έχουμε καταθέσει πακέτο. Δηλαδή, εκτός των οικονομικών κινήτρων που ανάγεται ως το μέγα θέμα, δεν αρνούμαστε ότι ναι, παίζει σημαντικότατο ρόλο. Αλλά ναι, έχουμε καταθέσει για τα θέματα των δομών, της εκπαίδευσης, συνταξιοδοτικά, αρκετά πράγματα. Να ρωτήσω κάτι, για να μας φέρετε ένα παράδειγμα. Αν είναι αδιάκριτο αυτό που θα ρωτήσω, πείτε το και μη μας δώσετε το παράδειγμα. Απλά για να καταλάβουμε τι σημαίνει οικονομικό κίνητρο. Δώστε μας ένα παράδειγμα γιατρού που είναι στα δημόσια νοσοκομεία σήμερα. Πόσα περίπου είναι η σταθερή αμοιβή και τι είναι αυτό που ζητάμε οικονομικά κίνητρα για να είναι ελκυστική η θέση του γιατρού στο νοσοκομείο, να σταματήσουν από τη μια να φεύγουν και να προσεκτήσουμε και καλούς γιατρούς να τα στελεχώσουμε εν ώψη δεύτερης φάσης στο ΓΕΣΥ, κύριε Κούμα?
Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι τις οικονομικές αποζημιώσεις της ιατρικής κοινότητας στην Κύπρο τις έχει καθορίσει πλέον το Γενικό Σύστημα Υγείας και ο ΑΗ. Μετά από μελέτες, αποφάσισαν ότι θα αποζημιώνει τους προσωπικούς ενηλίκων και παιδών με ένα συγκεκριμένο χί ποσό και τους ειδικούς, μιλούμε για εξωνοσοκομιακή και εντονοσοκομιακή. Την εντονοσοκομιακή αναμένουμε με ιδιαίτερη ανυπομονησία να δούμε πού θα καταλήξουν αυτά τα περιβόητα DRG. Αυτό είναι ένα κουδουνάκι όμως, γιατί είναι σε 5 μήνες πρέπει να εφαρμοστεί εντονοσοκομιακή. Τώρα, αν αρκεστούμε μόνο παραδείγματος χάρη για τους προσωπικούς ενηλίκων και παιδών, να υπενθυμίσω ότι υπάρχει ιδιαίτερη αντίδραση με αυτόν τον πακέτο που έχει αποφασίσει ο ΟΚΙΠΗ, χωρίς να το έχει συμφωνήσει με τις συντεχνίες. Για προσωπικούς ιατρούς. Για προσωπικούς. Υπάρχει διαφορά. Παραδείγματος χάρη, αν πάρουμε τον ανώτατο αριθμό που μπορεί να εγγράψει ένας γιατρός, δηλαδή τις 2.500, ένας του ιδιωτικού τομέα με αυτές τις 2.500 παίρνει 250.000 περίπου ευρώ. Ακαθάριστα. Ο γιατρός του δημοσίου παίρνει ο μέσος μισθός των προσωπικών γιατρών είναι περίπου 60.000, αν εγγράψει 2.500 ακόμα 53.000. Δηλαδή, πάει στις 110. 110. Ναι, αλλά πρέπει να πούμε ότι αυτές οι 53.000 υπόκεινται αμέσως σε μείωση απολαβών που υπόκειται έκαστος δημόσιος υπάλληλος συν τη φορολογία του. Άρα, αντιλαμβάνομαι, θα μας πούν. Αυτά στοιχεία, αλλά θυμάμαι τα επιχειρήματα, για να σας πω την αλήθεια, κύριε Κούμα. Επίσης, είχε προταχθεί ότι εντάξει, ο δημόσιος υπάλληλος έχει τους εξοπλισμούς του, τα πάντα εκεί. Είναι... Έχουμε ζητήσει, έγινε μελέτη από οικονομικών οίκων. Αποδείχτηκε ότι πόσα είναι αυτά τα έξοδα για τους εξοπλισμούς και όλα αυτά. Η διαφορά είναι μεγάλη. Έχει τη μονιμότητα, ας πούμε, του δημοσίου υπαλλήλου. Το αντιλαμβάνομαι. Έχει τη μονιμότητα αυτοί που είμαστε μέσα στο σύστημα. Αυτοί που μπαίνουν πλέον δεν έχουν μονιμότητα. Αυτό είναι κακό. Σε έναν επίπεδο, ναι, είναι κακό. Γιατί η ιατρική, το να είσαι μόνιμος σε ένα τμήμα, σε μια κλινική και να αντιλαμβάνεται ο ένας τον άλλον λόγω της συνεργασίας της μακροχρόνιας εκεί πέρα, αποδίδει καλύτερα στα θέματα ποιότητας. Εντάξει, όμως πάμε σε μια αυτονόμηση. Σου λέει ο άλλος, θέλω να κάνω τα συμβόλαια να έχω, άρα ναι, να αυξήσω την παραγωγικότητα στον ανταγωνισμό. Η παραγωγικότητα είναι ένα σχετικό ορισμό στην ιατρική, πώς την αξιολογείς και πώς την εφαρμόσεις. Επειδή είπαμε να τα λέμε με ειλικρίνεια να σήμερα. Τα λέμε, ναι. Δηλαδή, εσείς θέλετε την αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτικών. Βεβαίως τη θέλουμε. Επειδή αφέθηκα σκιές και άλλους γιατρούς. Ή πολεμάτε την αυτονόμηση γιατί θα χάσετε κάποια προτερήματα. Δεν θα χάσουμε κάποια προτερήματα και αν είναι τόσο σωστή, πρέπει να αυτά τα προτερήματα να τα αφήσουν εκεί πέρα στο τέλος της ημέρας. Αφού μιλούμε ότι θέλουν εύρος στα κρατικά νοσηλευτήρια. Όταν χάσεις την κινητήρια σου δύναμη, δηλαδή τους γιατρούς, πώς θα. Ναι, κάτι που δεν ξέρω. Τα κίνητρα που εξετάζουν σήμερα, κύριε Κούμα, είναι για τους προσωπικούς και τους παιδιάτρους ή είναι για το σύνολο των γιατρών. Βασικά, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, είναι για τους ειδικούς. Εκεί έχει σταματήσει. Αλλά πρέπει να πούμε ότι για τους προσωπικούς παιδών και ενηλίκων, αυτό που έχουν αποφασίσει και ανακοινώσει τελειώνει τον Δεκέμβρη. Και τους έχουμε καλέσει 2 φορές να προσέλθουν σε διάλογο και ακόμα δεν έχουν καθορίσει τίποτα. Δηλαδή, εκείνο που ανακοίνωσαν και με το οποίο διαφωνείτε. Ναι, τελειώνει. Τέλος του Δεκέμβρη. Τι σημαίνει τελειώνει. Τελειώνει, είναι ήδη υπήρχε. Αρχίζει να εφαρμόζεται. Έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από το Σεπτέμβριο αναδρομικά από την 1η-έκτου του 2019 και θα λύγει μέχρι 31 του Δεκέμβρη. Και άρα, ανανεώνεται αυτόματα αυτή. Όχι, δεν καταγράφεται εκεί πέρα ότι ανανεώνεται. Και να υπενθυμίσω ότι δήλωση του τέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος είπε ναι, χρήζει επαναδιαπραγμάτευσης ακόμα και από μηδενικής βάσης. Άρα δεν έγινε ο διάλογος. Οι ιατρικοί παιδιάτροι μας αμείβονται με αυτό το πακέτο, ναι. Το οποίο λύγει το 31 το Δεκέμβρη. Και δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει από την 1η του Γενάρη. Δεν ξέρουν ποια θα είναι η αμείβονται. Δεν το έχουμε ανανιώσει τουλάχιστον. Τώρα, μιλώντας για τους ειδικούς, ναι. Πρέπει να πούμε ότι εντάξει, υπάρχουν τα δεδομένα της μελέτης που έχουμε ζητήσει. Αποδεικνύεται όταν πάρουμε παραδείγματος χάρη μια ειδικότητα. Μπαίνουν οι 10 παραδείγματος χάρη πιο τακτικές ιατρικές πράξεις που γίνονται από τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Συγκρίνεται ο ιδιωτικός τομέας με τον γιατρό του δημοσίου. Εκεί η διαφορά είναι ιδιαίτερη. Και να πω μια ιδιαιτερότητα. Συγκρίνουμε την εξωνοσοκομιακή. Ο μισθός όμως που καταγράφεται στη μελέτη που λαμβάνει ένας γιατρός του δημοσίου είναι ο μισθός που λαμβάνει. Εξασκώντας και εξωνοσοκομιακή και εντονοσοκομιακή. Και είναι κατά περίπου το 50% λιγότερο από ό,τι παίρνει ένας γιατρός του ιδιωτικού τομέα εξωνοσοκομιακά. Να πω και στον κύριο Χριστοφίδη, το κεφάλαιο, μπορείτε να φέρετε μας και εσύ ένα παράδειγμα, αφού μιλάμε για κίνητρα ειδικού γιατρού. Το πρόβλημα σήμερα είναι οι ειδικοί γιατροί. Η φυγή των γιατρών από τα νοσοκομεία αφορά κυρίως τους ειδικούς γιατρούς, οι οποίοι φεύγουν προς τον ιδιωτικό τομέα γιατί οι απολαβές είναι πολύ καλύτερες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα, το ζητούμενο είναι
να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση, να σταματήσει η φυγή και να μπορέσουμε να κάνουμε ελκυστικά πακέτα να έρθουν νέοι γιατροί στο μπορείτε σύστημα. Να μας φέρετε μια σύγκριση, δηλαδή όταν πάει στον ιδιωτικό τομέα, είναι λόγω των αμοιβών που δίνει ο ΑΗ. Ο κύριος λόγος είναι οι αμοιβές και οι συνθήκες. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι τα νοσοκομεία εξασκούν από δευτεροβάθμια έως τριτοβάθμια περίθαλψη, ενώ έξω, ανοίγοντας έναν ιατρείο όπως είναι τώρα τα πράγματα, η ζωή ενός συνάδελφου είναι πολύ πιο εύκολη. Δεν έχει τη βάρδια, την εφημερία, κάθεται σε ένα γραφείο, εξάγει του αρρώστου του και προχωρεί. Υπάρχουν και επίσης οι ειδικότητες. Ας πούμε, γενικός χειρουργός βγαίνει έξω, κάνει πρωτοβάθμια, δηλαδή μπαίνει στο σύστημα του ΓΕΣΥ, εισπράττει ένα ποσό από εκεί, την ίδια στιγμή, επειδή δεν υπάρχει δεύτερο βάθμια, μπορεί να εξασκεί και τη χειρουργική του σε ένα ιδιωτικό νοσηλευτήριο, με αποτέλεσμα να διπλασιάζει τα ωφέλη του. Αλλά μια χαρά έχω και τις ώρες που θέλω. Όποτε θέλω, όποτε θέλω. Είναι ελκυστικό. Πώς είναι η διαφορά για έναν ειδικό γιατρό, η αμοιβή του στο νοσοκομείο με... Οι κλίμακες στους ειδικούς γιατρούς σήμερα είναι η Α13 μέχρι την Α16. Λοιπόν, είναι περίπου, δηλαδή σκεφτείτε ένας διευθυντής παίρνει Α16, η κλίμακα Α16 έτσι ακάθαρτα μπορεί να φτάνει τις 90.000. Τώρα αυτό που εξετάζουμε με τα κίνητρα και θέλουμε είναι να αυξηθούν οι κλίμακες ή να έρθουν επιπρόσθετα... Να αυξηθούν επιδόματα, γιατί είναι άλλο πράγμα ο μισθός, μπαίνει σε άλλες διαδικασίες, ούτως ώστε οι απολαβές, να το πούμε καθαρά, το γιατρό να φτάσουν σε ένα επίπεδο το οποίο να τους δίνει το δικαίωμα να σκέφτονται όχι να μείνουν μέσα. Να πω ένα παράδειγμα απλό. Για παράδειγμα, έχει δοθεί κίνητρο στους γιατρούς των πρώτων βοηθειών τα 1.500 ευρώ για να παραμείνουν στη δουλειά τους. Μηνιαίως. Ναι. Θα πρέπει αυτό το κίνητρο να το δώσει σήμερα και στους γενικούς γιατρούς, τους ειδικούς γιατρούς. Λοιπόν, να ξεκινήσει δηλαδή με αυτό για να αρχίσει να υπάρχει μια ισομερής κατανομή, δηλαδή υπάρχει προηγούμενο. Το ίδιο ποσό περίπου δίνει και στους γιατρούς οι οποίοι δουλεύουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Άρα λοιπόν υπάρχει προηγούμενο, θα μπορούσε να ξεκινήσει με αυτό. Η δική μας η θέση, την οποία έχουμε αναλύσει και συζητούμε, έχει να κάνει με τρία πράγματα. Ότι αν θέλετε τα επιδόματα αυτά θα πρέπει να είναι σε τρεις άξονες. Το πρώτος άξονας πρέπει να είναι οριζόντιος, που θα πρέπει να δοθεί σε όλους τους γιατρούς περίπου το ίδιο ποσό, ανάλογα με την κλίμακα τους, η οποία είναι πολύ μικρή διαφορά. Κάνουν όμως όλοι τα ίδια για να δείτε οριζόντια. Οριζόντια θα πάει με την κλίμακα τους. Δηλαδή η διαφορά θα είναι του πρωτοδιόριστου με το διευθυντή. Αναλογικό δηλαδή, αλλά να δοθεί σε όλους. Μπορεί να είναι 200 ευρώ, το 150 ευρώ. Η πρώτη πρόταση είναι αυτή. Η δεύτερη πρόταση είναι ότι από τα έσοδα που θα έχει ο οργανισμός, τα οποία είναι σημαντικά, διότι οι γιατροί εξασκούν ιατρική ήδη από την πρώτη νέχτου. Και ο οργανισμός έχει έσοδα. Από αυτά τα έσοδα, έναν ποσοστό που θέλουμε να συζητήσουμε, το οποίο ονομάζουμε κάθετος άξονας, θα πρέπει να πηγαίνει στο αντίστοιχο νοσοκομείο, στην κλινική, για να μπορεί η κλινική να σιγά σιγά στην πορεία της αυτονόμησης να εξοπλίζεται, να στέλνει τους γιατρούς της για εκπαίδευση κτλ. Και το τρίτο, εμείς ζητούμε σαν Βασιδί να υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό, το οποίο θα δίνει κίνητρα σε ατομικό επίπεδο. Δηλαδή, αν έχουμε δύο γιατρούς, τρεις γιατρούς, οι οποίοι, για παράδειγμα, ο ένας κάνει 10 χειρουργία την ημέρα, λέω ένα αριθμό τελείως έτσι, και ο άλλος κάνει ένα, αυτός που κάνει 10 θα πρέπει να επιβραβεύεται. Δεν πρέπει να του δώσεις ένα κίνητρο το οποίο να τονίζει και την αξιοπρέπεια του και να του δίνεις και όθηση να πάει παρακάτω. Γιατρέ, αφού έχουμε ένα κλίμα φύγει, εσείς προσωπικά γιατί δεν φύγατε, αφού είναι πιο εύκολη ζωή για έναν ειδικό γιατρό. Αφού το λέτε προσωπικά, να σας πω, ο ένας παράγοντας, εμείς που μένουμε στα νοσοκομεία χρόνια, απόλυτο κίνητρο για μας δεν ήταν πάντα τα λεφτά. Τα λεφτά ήταν βιοποριστικό. Στην πορεία μας αρέσει η πρόκληση, αν θέλετε. Μας αρέσει να είμαστε στα δύσκολα. Μας αρέσει να μπαίνουμε στα χειρουργία τα μεγάλα. Θέλουμε την πρόκληση. Είναι τα δύο πράγματα που ένας γιατρός σήμερα θέλει. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Πώς νιώθει ένας γιατρός σήμερα που πρέπει να πείσει για κάποια πράγματα που θεωρεί αυτονόητα η ιατρική κοινότητα, ότι ένας γιατρός πρέπει να αμείβεται σωστά γιατί η δουλειά του έχει να κάνει με την ανθρώπινη ζωή. Και δεν ασχολείται με το επάγγελμά είναι του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί όταν, ακριβώς για τους λόγους που είπετε, όταν ξεκινήσει ένας γιατρός και πούμε ότι θέλουμε να αύξηση, αμέσως δημιουργείται ολόκληρη περιραίουσα ατμόσφαιρα, ορίστε. Οι ιατροί, ο νους τους είναι στα λεφτά. Δεν είναι όμως αυτό. Πρέπει να υπάρχει μια αξιοπρέπεια σε σχέση με όλους μας. Δηλαδή, να μην αισθανόμαστε ότι είμαστε ο φτωχός συγγενής αυτού του συστήματος. Κύριε Κούμα, διαρωτάται ο Υπουργός Υγείας τι θα αλλάξει η απεργία ή η αυριανή, αν και εφόσον πραγματοποιηθεί τελικά.
Θα αλλάξει απεργία ή απεργία. Έχουμε δηλώσει πάνω πολλές φορές ότι είναι κραυγή αγωνίας για το μέλλον των κρατικών δημοσίων νοσηλευτήριων. Κινδυνεύουν ζωές σήμερα στα δημόσια νοσηλευτήρια, κύριε Κουμά? Προσπαθούμε να μην κινδυνεύσουν, γιατί βάζουμε πλάτη η όλη η λειτουργία υγείας. Η λειτουργία υγείας όμως δεν φοβούνται άπαξ και γίνει στραβή ότι θα είναι στο στόχο? Βεβαίως φοβούνται και έχουμε παραδείγματα. Να υπενθυμίσω τη σύλληψη γιατρών. Αναγκάζομαι να το πω. Τι είναι ευθύνες απόλυτες των γιατρών, είναι και ευθύνες του συστήματος. Άρα ναι, πρέπει να διαμορφώσουμε ένα τέτοιο σύστημα ώστε οι γιατροί και οι υπόλοιποι λειτουργοί να νιώθουν άνετα. Να προσφέρουν αυτό που μόλις έχει πει τώρα ο συνάδελφος, ναι, αυτή την πρόκληση που νιώθουμε, αυτή την ιδιαιτερότητα του νοσηλευτηρίου, ναι, την έχουμε επιλέξει. Έχετε και δεν σημαίνει όμως ότι είμαστε δεδομένοι ανά πάσα στιγμή. Πώς νιώθετε όταν βλέπετε συναδέλφους που ήταν δίπλα σας να φεύγουν, την επόμενη πας φεύγει κι άλλος? Τι γίνεται δηλαδή? Πώς νιώθουμε? Για μας, για μας παραμένουν συνάδελφοι και δεν έχουμε κανένα. Όχι για τους ανθρώπους που φεύγουν. Ένας γιατρός που είναι στο νοσοκομείο και μας περιγράφει αυτό. Δημιουργείται, είναι αυτό που ονομάζουμε η εμπειρογνωμοσύνη. Φεύγει η ιδιαίτερη εμπειρογνωμοσύνη από τα δημόσια νοσηλευτήρια. Είναι αυτό που τα χαρακτηρίζει έκαστον νοσηλευτήριων. Δηλαδή η σφαιρικότητα που προσεγγίζει στον ασθενή. Μπορεί να μπει στον συνάδελφο γυναικολογικά, αλλά στο τέλος να επέμβω και εγώ γυναικολόγος ή το αντίθετο. Αυτό είναι η σφαιρική προσέγγιση που μπορεί να δώσει ταυτόχρονα έγκαιρα ένα νοσηλευτήριο. Και υπάρχει ιδιαίτερη εμπειρογνωμοσύνη. Αν αυτά, γιατί φεύγει ο Α, ο Β συνάδελφος, σιγά σιγά χάνουμε από αυτήν την αλυσίδα της εμπειρογνωμοσύνης και θα μειωθεί σίγουρα και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Άρα το διακύβευμα σήμερα, κύριε Κούμα, είναι να δημιουργήσουμε τέτοιες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος αλλά και οικονομικής βιωσιμότητας για να μην φεύγουν οι γιατροί από τα δημόσια νοσηλευτήρια? Απόλυτα, ναι, και θα σταθώ στο δεύτερο για το οικονομικό. Το ένα σίγουρα είναι οι εργασιακές συνθήκες, αλλά είναι και το οικονομικό. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι έχει διαμορφωθεί, όπως έχω πει από την αρχή, έναν οικονομικό περιβάλλον στο πλαίσιο του ΓΕΣΥ. Οι γιατροί του δημοσίου, αν συνεχώς θα κάνουν υπολογισμούς, αν φύγω θα πάρω τόσα περισσότερα. Αυτό θα είναι συνεχώς έναν καρκίνωμα, θα το έλεγα, για τα κρατικά νοσηλευτήρια. Μόλις γίνει κάτι μέσα στη μέρα του που τον εκνευρίσει η υγιή, θα πει θα κάτσω να δω τα μαθηματικά. Αφού έχω δεύτερη, τρίτη επιλογή, θα φύγω κάποια στιγμή. Άρα πρέπει να το σταματήσουμε αυτό. Αν έρθει ο άλλος ο συνάδελφος, ρωτήσε προηγουμένως, που έρχεται και επιδεικτικά καμιά φορά, λέει, παιδιά, εγώ αυτόν τον μήνα πήρα 27.000. Γεια σας. Και αρχίζεις πλέον να σκέφτεσαι διάφορα πράγματα. Λες, πού είμαι, τι κάνω? Έρχεται ο άλλος, σου λέει, παιδιά, εγώ πήρα 48.000 τρεις μήνες. Μα τι γίνεται εδώ? Ένας διευθυντής, ας πούμε, εγώ είμαι διευθυντής, μπορεί να πάρω 5. Άρα έχει δημιουργηθεί μια ανισότητα. Ανισότητα η οποία... Και για να μην παραξηγηθούμε, να πούμε ότι δεν είμαστε ένα δύο τώρα. Δεν έχουμε ζητήσει δηλαδή αυτές τις αποζημιώσεις που παίρνουν οι ιδιώτες. Απλώς εμείς έχουμε ζητήσει ένα μισό, ο οποίος θα διασφαλίζει πραγματικά να μην αναγκάζει τον γιατρό να σκέφτεται να φύγει. Αυτοί που να ξεκαθαρίσει ποιοι θα μείνουν μέσα. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το κίνητρο, ας πούμε, το πόσα λεφτά παίρνεις. Αν είναι 100.000 ή είναι 150, πετρούν το 100 με το 150, σου λέει συμφέρει με φεύγω. Πολύ σωστά επιλογή τους. Εμάς υπάρχουν οι γιατροί οι οποίοι όμως τους ενδιαφέρει αυτό που είπα στην αρχή. Οι συνθήκες, η πρόκληση, η τριτοβάθμια, να κάνει δύσκολα πράγματα, να είναι ικανοποιημένος με τον εαυτό του. Δηλαδή, να το πω έτσι λίγο, να είσαι ποδοσφαιριστής, θέλει να παίζεις σε μια καλή ομάδα. Να παίζεις, δεν σε πειράζει. Αν έχει κουράζεις, να κάνει την αναβάθμιση, την ποιότητα. Ακριβώς. Δηλαδή είναι εσωτερική σου ανάγκη. Ερωτήσετε προηγουμένως γιατί δεν φεύγουμε τόσα χρόνια. Είναι εσωτερική μας ανάγκη προσωπικά να είμαι εκεί που είμαι και να κάνω αυτό που πιστεύω. Να το αντιστρέψω λίγο. Πρέπει να πάμε οι γιατροί του δημοσίου να συναντήσουμε τις αμοιβές των ιδιωτικών, τώρα αυτό στον ιδιωτικό τομέα, ή μήπως πρέπει να γίνει μια επαναξιολόγηση των αμοιβών που ο ΑΗ έχει δώσει στους παρόχους προς τα κάτω? Είναι και τα δύο στο ίδιο πακέτο. Έχει δώσει ο ΑΗ αυτές τις κάτω εμάς, είναι υπερβολικές οι τιμές οι οποίες έδωσε. Εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι τις έδωσε για να ξεκινήσει το σύστημα. Σκεφτείτε όπως οι γιατροί φώναζαν ότι ήταν λίγα όταν τα έδινε ο ΑΗ. Εντάξει. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα ότι. Ψάχνοντας την ισορροπία. Η κλασική ερώτηση που γίνεται και το αντιμετωπίζουν και πάλι δεν είναι προσωπική σε κανένα συνάδελφο. Λέει, εσείς κάνετε τόσα πράγματα στα νοσοκομεία, δουλεύετε, ιατρία, χειρουργείτε, εφημερεύετε, κάνετε, ράνετε, κουράζεστε και παίρνετε τόσα. 100.000, 80.000. Ο άλλος κάθεται σε ένα γραφείο, με το μόνο που έγραψε 2.000 ασθενείς, παίρνει 200.000.
είναι κάπως άδικο. Ωραία. Είχαμε τον κύριο Αντρέα Παπακοσταντίνου για ένα θέμα άλλο στη συνέχεια με στο Skype. Ας το βάλουμε στην κουβέντα μας να τον ακούσουμε. Μάλιστα. Λίγο την άποψή του για αυτά που είπατε κι εσείς. Κύριε Παπακοσταντίνου, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ξέρω ότι ήσασταν πάνω ώρα για. Σας προετοίμασαν τα παιδιά για να πάει παρακάτω. Όμως έχει μπει στη συζήτησή μας και οι αμοιβές των γιατρών του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, των παρόχων στο ΓΕΣΥ που είναι στο ιδιωτικό τομέα. Δώστε μας λίγο την άποψή σας. Μήπως πρέπει να γίνει μια διόρθωση προκειμένου να έρθει εξορθολογισμός και να μην έχουμε τέτοια απόσταση ανάμεσα στις αμοιβές των δημοσίων με αυτούς που είναι ιδιωτικά? Με όλον το σέβας προς τους καλεσμένους σας που τους εκτιμώ και τους δύο πάρα πολύ το γνωρίζουν, έχω διαφορετική άποψη. Αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να γίνουν πράγματα στο ΝΟΚΙΠΗ και όντως να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον το οποίο, όπως είπε πολύ καλά, πολύ σωστό και ο Χριστοφίδης, έτσι να δίνει κίνητρο στο γιατρό να παραμείνει στα δημόσια νοσηλευτήρια. Και το γεγονός ότι φεύγουν κάποιοι σημαίνει ότι ίσως κάτι δεν πάει καλά. Δεν συμφωνώ ότι είναι ουσιαστικά το οικονομικό. Θα συμφωνήσω ότι είναι το γενικότερο πλαίσιο. Μα αφού ήδη οι γιατροί λένε στους συναδέλφους τους, κοίτα εδώ, πήρα χιλιάδες σήμερα. Άρα, όταν ήδη το λένε, κύριε Παπακοσταντίνου, ότι ξέρεις, Σωτήρη, έφυγα για το οικονομικό ή Αγαθοκλή, παίρνω τόσα τώρα. Εμείς γιατί να το αμφισβητήσουμε ότι είναι αυτός ο λόγος? Αλήθεια, αλλού μας πρέπει. Θα το αμφισβητήσω, κύριε Κημητρίδη, ότι όντως συμβαίνει αυτό. Όμως το Γενικό Σύστημα Υγείας ακόμα δεν έχει σταθεροποιηθεί. Κάποια πράγματα είναι ακόμα σε μια στρέβλωση, τα οποία θα διορθωθούν σύντο χρόνο και κάποιοι αν αποφασίζουν με κάποια δεδομένα που είναι αυτής της περίοδου, ίσως το μετανιώσουν που κινούνται με αυτήν την ταχύτητα εκτός του ΟΚΙΠΗ. Να σημειώσω ότι... Γιατί το λέτε αυτό, θα μειωθούν στο μέλλον οι αμοιβές των γιατρών? Λέτε τώρα ότι αυτοί που φεύγουν από τα δημόσια νοσηλευτήρια για να πάνε για τις αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα, μπορεί και να το μετανιώσουν στην πορεία. Για ποιο λόγο το λέτε αυτό? Αυτή τη στιγμή το μέσο εισόδημα ενός ιδιώτη προσωπικού γιατρού εντός του Γενικού Συστήματος Υγείας είναι 140.000 ευρώ ετησίως. Και από τις 140.000 ευρώ θα πρέπει να αφαιρέσετε και τα έξοδα του ιατρίου, γύρω στις 30.000, συν κάποια άλλα έξοδα, δηλαδή του μένουν γύρω στις 100.000. Για και προσωπικό γιατρό? Ναι, στο γιατρό. Τώρα, αν κάποιος γράφει, έχει καταφέρει και γράψει 2.500 ασθενείς, αυτό είναι μια εξαίρεση. Δηλαδή, όταν λέμε για εκείνους που έχουν γράψει 2.500, σημαίνει κάποιοι άλλοι, αφού το μέσο είναι γύρω στις 1.300 ασθενείς το μέσο, σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι έχουν γράψει 500. Όταν έχουν γράψει 500, σημαίνει ότι τα έσοδα τους είναι 50.000, πολύ πιο χαμηλά από αυτές που πιάνει ο κ. Χριστοφίδης ή οποιοδήποτε κ. Χριστοφίδης μέσα στον ΟΚΙΠΗ. Συνεπώς, εάν η σύγκριση γίνεται με το μέγιστο ιστό που θα μπορεί να πάρει εντός του Γενικού Συστήματος Υγείας, αυτό δεν είναι σωστή σύγκριση. Επίσης, ο προϋπολογισμός είναι συγκεκριμένος. Και αφού συνεχίζουν και μπαίνουν και άλλοι γιατροί μέσα, αυτή η κατανομή του προϋπολογισμού ανά γιατρό θα μειωθεί. Συνεπώς, σε ένα χρόνο τα δεδομένα, το μέσο εισόδημα θα είναι γύρω στις 125.000, πλην τα έξοδα γιατρίου θα είναι γύρω στα καθαρά εισοδήματα, θα είναι 90.000. Και 90.000, προσέξτε, 90.000 συγκρινόμενες με τις, θα έλεγα, τις 60-70 του γιατρού του δημοσίου, ο οποίος όμως λειτουργεί σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον και δεν το λέω ως σημείο αντιπαράθεσης, αλλά άλλον είναι κάποιος που αποφασίζει να εργάζεται στο δημόσιο και άλλος αυτός που αποφασίζει να δουλέψει στο ιδιωτικό τομέα. Κύριε Κωνσταντίνου, βάζω μια νοτελία, γιατί εσείς μας λέτε, κύριε Κούμα, 60 με 70, αλλά εσείς μου είπατε 110 πριν για τον προσωπικό έτος. Μπορούμε να τα αναλύσουμε. Αντιλαμβάνομαι, ο κύριος Παπακοσταντίνου μιλά για 1.100 ή 1.300, μάλλον 1.300 ασθενείς που είναι ο μέσος όρος που αναμένεται κατά τη σταθεροποίηση. Ναι, λέει ο κύριος Παπακοσταντίνου, να μην συγκρίνουμε με το μέγιστο που μπορείς να παίρνεις. Να συγκρίνουμε με το μέσο όρο. Αφήσουμε στους 1.300. 1.300, 140.000, 100 καθαρές μόλις έχει πει ο κύριος Παπακοσταντίνου. 90. Ναι. Ο γιατρός του δημοσίου με 1.300 ασθενείς θα παίρνει ένα μέσο μισθό που είναι 55 με 60.000 ακαθάριστο. Συν 8, συν 8.000, ακόμα 16, στη βάση αυτού του συστήματος των κινήτρων. Άρα μιλούμε για 76-80.000 ακαθάριστα. Άρα υπάρχει διαφορά πάλι.
Άρα δεν μπορούμε να το αρνούμαστε. Την ίδια στιγμή να μου επιτραπεί να επικεντρωθούμε εδώ, να σχολιάσω τη λέξη στρέβλωση. Να το βάλουμε σε ένα γενικό επίπεδο. Να σχολιάσω αυτό και να έρθω κοντά σα. Κύριε Παπακοσταντίνου, ένα σύντομο σχόλιο αυτό που ο κ. Κούμας, γιατί θέλει να συνεχίσει την ανάλυση του ανθρώπου. Πολύ σωστά το έχει αναλύσει. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί του. Είναι μια σύγκριση μεταξύ 100.000 ο ιδιώτης και γύρω στις 70-80 του δημοσίου. 100.000 καθαρές, 70.000 ακαθάριστα του δημοσίου. Μα και τα δύο μιλούμε ακαθάριστα, κύριε Δημήτρη. Στο ΓΕΣΥ δεν τα καθαρίζουμε, είναι ακαθάριστα για αυτά. Όχι, μόλις έχετε πει 140 πλην 30. Όχι, πλην 30 ήταν ο εξοπλισμός. Εντάξει, ωραία, κύριε Παπακοσταντίνου. Ο εξοπλισμός είναι 2.000 το μήνα. Όταν είναι ακάθαρτα. Μπορεί να κάνουμε 2.000 το μήνα. Ωραία, έχουμε γκρος 100, γκρος 70 στο δημόσιο. Πάμε. Όμως, ο ιδιώτης έχει το ρίσκο το οποίο ο κοινός που εργάζεται στο δημόσιο και δεν είναι μόνο στο ΟΚΙΠΗ, είναι ένα γενικότερο θέμα. Εκείνος που εργάζεται στο δημόσιο κοιμάται ήσυχος ότι βρέξει, χιονίσει, θα έχω αυτό το εισόδημα, είτε δουλέψω είτε δεν δουλέψω. Ενώ εκείνος του ιδιωτικού τομέα, το γνωρίζετε εσείς κύριε Δημήτρη που δουλεύετε στο ιδιωτικό τομέα, έχει ένα μεγαλύτερο ρίσκο, γι' αυτό αμείβεται κάπως. Ναι, αλλά λέει ο κύριος Χριστοφίδης ότι όταν βάζετε εξοπλισμό κάτι δεκάδες χιλιάδες είναι υπερβολή. Ο εξοπλισμός δεν ξεπερνά κάτι μικρό ποσά για τον ιδιωτικό τομέα. Για έναν ιατρείο είναι περίπου 2.000 το μήνα. Που είναι παθολογικό ιατρείο, δεν είναι ιατρείο. Α, μιλούμε για τους προσωπικούς. Ναι, προσωπικούς. Για τους προσωπικούς είναι μια μείωση. 20.000 το χρόνο. 25.000. Είναι υπερβολικό νομίζω το πέρα. Έχει πει ο κ. Παπακοσταντίνου 140.000. Είναι για 1.300 ασθενείς. Είναι εγκρός αυτό. Επιτρέψτε μου. Πριν ένα χρόνο, στην ίδια συζήτηση, δεν θα πω με τους ίδιους γιατρούς, αλλά με τον κύριο Κούμα είχαμε την ίδια συζήτηση. Όταν έκαναμε αυτές τις αναλύσεις, μας έλεγαν για έξοδα γιατρίου 40.000 και μας ζητούσαν διπλάσιο προϋπολογισμό. Δεν είναι σωστό αυτή τη στιγμή τώρα να αλλάξουμε τα νούμερα. Μα δεν είναι μια στιγμή εμείς που αλλάξουμε. Εμείς μιλούμε με πραγματικά νούμερα, κύριε Παπακοσταντίνου. Υπενθυμίζω ότι στο ψήφισμα της ηγεσίας του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, που συμμετείχε και ο κ. Κούμας, απαιτούσαν να διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός του Γενικού Συστήματος Υγείας, διότι δεν ήταν επαρκής. Και ο προϋπολογισμός του Γενικού Συστήματος Υγείας δεν είναι τίποτε άλλο από τις αμοιβές των παρόχων μας και κυρίως των γιατρών μας. Μόνο αυτό είναι ο προϋπολογισμός σας. Νομίζω περιέχει και αρκετά άλλα πράγματα ο προϋπολογισμός σας. Οπότε η διεκδίκηση για να διπλασιάσει ο προϋπολογισμός δεν αφορούσε τους γιατρούς μας. Μεταξύ αυτών αφορούσε και τους γιατρούς. Όχι, μιλούμε αφήστε τον πρόβλημα. Τι έλεγα, τα δεδομένα πριν ένα χρόνο. Μιλούμε με πραγματικά. Μόλις έχετε πει 1.300 ασθενείς, 140.000. Αφαιρούνται κάποια έξοδα, έχετε πει. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι το ιατρείο, η φόρη. Πήγε στις 100 όμως. Στις 100 είναι καθαρά τα 100 ή όχι. Όχι, πριν το φόρο εισοδήματος. Πριν το φόρο εισοδήματος. Okay. Από εκεί και πέρα έχουμε μπει για το 1.300 αντίστοιχα. Ένας γιατρός του δημοσίου θα πάρει περίπου 75.000. 70 με 75. Τα οποία θα υποστούν και αυτά φορολογία. Υπάρχει διάφορο. Και επειδή ο κ. Παπακοσταντίνου έχει πει ότι ο γιατρός του δημοσίου βρέξει, χιονίσει, θα τα πάρει. Επιμένω, ο μισθός του γιατρού του δημοσίου είναι 55 ο μέσος με 60.000 του προσωπικού ενηλίκων. Τις επιπρόσθετες 15-20.000 θα τις πάρει γιατί έχει εγγράψει αυτόν τον ασθενής. Άρα αν καθίσει πίσω και βρέξει χιονίσει δεν με ενδιαφέρει, δεν θα εγγράψει, θα φύγουν οι γιατροί ασθενείς και θα πάει στις 55. Εντάξει, δεν κάτσει πίσω. Άρα δεν στάθει απόλυτα αυτό. Αλλά να μου επιτραπεί, θέλω να πω για τη λέξη στρέβλωση. Η λέξη στρέβλωση του συστήματος που αναφέρει ο κ. Παπακοσταντίνου ότι ισχύει, ναι, δεν είμαι. Πρέπει να το σκεφτούμε διπλά και τριπλά. Στη βάση αυτής της στρέβλωσης όμως, που ισχύει ένα χρόνο ή θα ισχύσει ακόμα ένα χρόνο μέχρι να σταθεροποιηθεί το σύστημα, ήδη μας έχουν φύγει 100 γιατροί. Τα κρατικά νοσηλευτήρια δεινοπαθούσιν, υπάρχει ο κίνδυνος να φύγουν και άλλοι γιατροί και αυτός ο βαρισίμαντος, ο βασικός πυλώνας στήριξης του ΓΕΣΥ, ήδη ασθενή. Ας το λάβουμε υπόψη. Θέλει, κύριε Παπακοσταντίνου, θέλει κάτι ο κύριος Χριστοφίδης, μισό λεπτό. Αν επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο. Μισό λεπτό θα έρθω κοντά σας εγώ σε λίγο. Ακούστε και τον κύριο Χριστοφίδη. Έχω την εντύπωση, με όλον τον σεβασμό στους συνομιλητές και στον κύριο Παπακοσταντίνου, ότι ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας έχει τελείως διαφορετική φιλοσοφική θεώρηση για το θέμα. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας σαν πολιτική θεωρεί ότι εγώ θέλω να κάνω σύστημα υγείας. Δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι
το δημόσιο νοσηλευτήριο στη εξίσωση ή θα είναι μόνο το ιδιωτικό. Λοιπόν, η εντύπωση που έχουμε πάρει είναι ότι ο ΑΗ σκέφτεται ότι είτε δημόσιος είτε ιδιωτικός για αυτούς είναι το ίδιο πράγμα. Όμως εγώ θέλω να πω ότι ο δημόσιος τομέας, η ραχοκοκαλιά όπως λέμε, είναι η ραχοκοκαλιά. Γιατί ο σημερινός ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες αυτού του συστήματος. Δηλαδή, να το πούμε έτσι ομά, αν αύριο το πρωί κλείσουν τα δημόσια νοσηλευτήρια και μείνουν μόνο τα ιδιωτικά, δεν μπορεί να δουλέψει το σύστημα. Επίσης, να πούμε κάτι άλλο, το οποίο δεν το αναφέρουμε. Στα δημόσια νοσηλευτήρια γίνεται μια ομαδική δουλειά. Μπαίνει ο ασθενής μέσα, πάει σε μια κλινική, υπάρχει ένα πρωτόκολλο, παρακολουθείται από ομάδα γιατρών κτλ. Και θα καταλήξει να γίνει διάγνωση, να θεραπευτεί, να χειρουργηθεί. Στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια σήμερα, αυτό που γίνεται είναι τελείως το αντίθετο. Δηλαδή θα μπει ο άρρωστος μέσα, είναι προσωπικός ασθενής του κάθε γιατρού, είναι ατομική δηλαδή η εργασία που γίνεται. Ο κάθε γιατρός εκεί λειτουργεί με διαφορετικά κριτήρια, ενώ στο δημόσιο είναι διαφορετικά. Θα πρέπει νομίζω να ξεκαθαρίσουμε τη φιλοσοφία του ΟΑΗ αν έχει σχέση με αυτό το οποίο λέω. Δηλαδή, εάν ο ΟΑΗ συμφωνεί ότι πρέπει τα δημόσια νοσηλευτήρια να ζήσουν, πρέπει να το δηλώσει και πρέπει να δουλέψει προς αυτήν την κατεύθυνση. Αν πει ότι εάν δεν ζήσουν τα δημόσια νοσηλευτήρια, εμείς έχουμε τα ιδιωτικά, θα προχωρήσουμε έτσι, είναι τεράστια διαφορά. Και ίσως είναι εκεί που είναι το πρόβλημα. Να τον ακούσουμε. Ορίστε, κύριε Κωνσταντίνου. Κύριε Δημήτρη, ο Οργανισμός Ασφάλειας Υγείας και το Γενικό Σύστημα Υγείας για πολλωστή φορά έχει πει τη σημαντικότητα του δημόσιου τομέα. Και η ένσταση αυτή τη στιγμή και ίσως και η ένταση της φωνής μου δεν αφορά στο ότι πρέπει να υπάρχει ο δημόσιος, φυσικά και πρέπει να υπάρχει. Και είναι ο σημαντικότερος συνεργάτης αυτή τη στιγμή στο Γενικό Σύστημα Υγείας, όχι μόνο στην πρωτοβάθμια, θα είναι και στη δευτεροβάθμια. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Από εκεί και πέρα η ένστασή μας όμως θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο όταν πολύ σωστά οι γιατροί μας στο δημόσιο διεκδικούν ό,τι διεκδικούν, δικαίωμα τους, δεν είναι θέμα που χειριζόμαστε εμείς, θα πρέπει να συνεννοηθούν με τον ΟΚΙΠΗ. Όμως είναι πολύ άδικο και σε αυτόν έχουμε ένσταση το επιχείρημα τους να είναι ότι οι γιατροί, οι προσωπικοί γιατροί εντός του Γενικού Συστήματος Υγείας παίρνουν 250.000. Αυτό είναι ένα ψέμα. Εντάξει, δεν αναφέρομαι ούτε στον κύριο Χρυστοφίδη ούτε στον κύριο Κούμα, επειδή το ξανακούσαμε. Δεν παίρνουν 250.000, αυτή είναι η εξαίρεση. Παίρνουν αυτά τα ποσά που έχουμε συζητήσει. Και το δεύτερο, δεν δεχόμαστε ότι το Γενικό Σύστημα Υγείας έχει δώσει πολλά λεφτά στους προσωπικούς γιατρούς, διότι να σας υπενθυμίσω ότι κρατάμε τις ίσες αποστάσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού. Συνεπώς, αν το δημόσιο λειτουργεί και προσελκύει ασθενείς, θα αμείβεται με το ίδιο τρόπο. Δηλαδή, εκείνα που παίρνει ο ιδιώτης, θα παίρνει το δημόσιο. Τώρα, πώς θα αξιοποιεί το δημόσιο, δηλαδή ο ΚΙΠΗ, και πώς θα τα μοιράσει μεταξύ του ΚΙΠΗ και των γιατρών του, είναι ένα θέμα που πρέπει να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Όμως το Γενικό Σύστημα Υγείας αμείβει με το ίδιο τρόπο και δημόσιο και ιδιωτικό. Έχω ένσταση, η οποία θέλω να την καταθέσω. Δηλαδή, στις τελευταίες επαφές, η δήλωση ήταν, αυτή τη στιγμή γίνονται διαβουλεύσεις με το Σύνδεσμο Ιδιωτών Νοσηλευτηρίων Ιδιωτικών. Και ο ίδιος ο οργανισμός λέει ότι ναι, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, θα έχω διαφορετικές αμοιβές για κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν συζητούμε κάτι ίδιο, όμοιο για όλους, αλλά με διαφορετικές παράμετρες. Και κυκλοφόρησε και το γνωστό ότι άλλος έβαλε μάρμαρα στην κλινική του, άλλος έχει, ξέρω εγώ, άλλη επίπλωση. Κάποιος πρέπει να πληρώσει το μάρμαρο. Λοιπόν, πρέπει... Αυτό αναφέρεστε στα νοσοκομιακά. Εμείς, το σχόλιο μου, ήταν για την πρωτοβάθμια. Έχετε δίκιο, αλλά εμείς θεωρούμε ότι η δευτεροβάθμια είναι πολλά σημαντική. Κύριε Παπακωνσταντίνου, ακούστε και τον κύριο Κούμα, κάτι θέλει να σας πει. Αφού μιλούμε για την πρωτοβάθμια, ναι, θα επιμένουμε. Και θα πούμε ότι ο απαραίτητος συντονισμός και αντίληψη για το τι πάμε να κάνουμε, ναι, δεν υπήρξε. Και ούτε υπάρχει ακόμα. Τέτοια προσέγγιση είναι επιμένουμε. Παραδείγματος χάρη η κίνηση που έκανε ο ΑΗ να αποστείλει επιστολή προς όλους τους γενικούς γιατρούς ότι δικαιώστε πλέον να είστε στην προσωπική ενηλίκων. Τι έχει ως αποτέλεσμα, 25 γιατροί από τα ΤΑΕΠ
Και την ίδια στιγμή δεν υπάρχουν άλλα τα ΕΠ στην επικράτεια, στο επίπεδο που υπάρχουν στα κρατικά νοσηλευτήρια. Και κάθε μέρα είμαστε το πρώτο θέμα. Έχουν αποψηλωθεί οι παθολογικές μας κλινικές. Έχουν φύγει άλλοι 40 γιατροί από την πρωτοβάθμια του δημοσίου, πήγαν ως ιδιώτες. Αυτά τι σημαίνει όμως? Ότι ο βασικός πυλώνας του ροκανίζουμε συνεχώς τα πόδια. Πώς θα στηρίξει μετά και την δευτεροβάθμια? Τα δημόσια νοσηλευτή. Βεβαίως. Και εγώ σας πω ότι ο προσωπικός μου γιατρός ήταν στα ΤΑΕΠ και έφυγε. Μου λέει: Αντρέα, έφυγα να ησυχάσω. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έπρεπε να υπάρξει ένας απαραίτητος συντονισμός. Δεν είναι θέλουμε να κάνουμε ηγεσί και δεν μας ενδιαφέρει ποιος στο τέλος της ημέρας θα επιβιώσει. Βασική έννοια ήταν ότι ναι, και ο ιδιωτικός και ο δημόσιος θα μπουν, θα πάρουν το μερίδιο τους να στηρίξουν ένα καθολικό ισότιμο γενικό σύστημα υγείας. Εγώ νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να βρεθούμε και τέσσερις εδώ. Και ο ΑΗ και ο ΚΙΠΗ, αυτό μου γεννήθηκε τώρα στη συζήτηση. Κύριε Κωνσταντίνου, ένα καταληκτικό σχόλιο από εσάς. Δεν θα κάνουμε τη συζήτηση για την οποία τελικά σας προσκαλέσαμε για τα άλλα θέματα. Το αφήνουμε για άλλη μέρα. Θέλω ένα καταληκτικό σχόλιο αυτό που σας είπαν οι δύο γιατροί. Το καταληκτικό μας σχόλιο είναι ότι ειλικρινά με ανησυχεί, διότι θεωρώ ότι ναι, μεν υπάρχουν προβλήματα στον ΟΚΙΠΗ και δεν αμφισβητώ τις ανησυχίες των γιατρών μας. Όμως θεωρώ ότι στοχεύουν σε λάθος κατεύθυνση όσον αφορά τη λύση. Το πρόβλημα δεν είναι το Γενικό Σύστημα Υγείας, το πρόβλημα δεν είναι οι αμοιβές που έχει δώσει το Γενικό Σύστημα Υγείας, διότι ακόμα και πολύ μεγάλες, εγώ να το δεχτώ, ότι έχουν δοθεί πολύ μεγάλες αμοιβές, ακόμα και έτσι, σημαίνει ότι και ο ΚΙΠΗ αμείβεται πολύ ψηλά από το Γενικό Σύστημα Υγείας. Οπότε έχει τη δυνατότητα να μπει σε μια διαβούλευση με τους γιατρούς του. Αυτό που μας έλεγα στην αρχή, γιατί αφού παίρνει ο ΚΙΠΗ. Οπότε είναι εντελώς λαθασμένη η κατεύθυνση για να λύσουν το πρόβλημα να στοχεύουν στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Το Γενικό Σύστημα Υγείας δεν θα τους λύσει το πρόβλημα, ούτε θα δημιουργήσει το πρόβλημα. Είναι να πρέπει να εντοπίσουν το περιβάλλον που λειτουργούν, να δουν τα οικονομικά τους και στη βάση αυτή, προσπαθώντας να έχουν και ένα βιώσιμο ΟΚΙΠΗ, να βρουν τις λύσεις. Και πρέπει να γίνει μια συνεργασία και μια συνεννόηση μεταξύ των γιατρών του ΟΚΙΠΗ και της διεύθυνσης του ΟΚΙΠΗ. Να είστε καλά, κύριε Παπακοσταντίνου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν φύγουν και οι γιατροί, θα βρούμε μια κοινή μέρα που σας βολεύει την άλλη εβδομάδα. Όποτε θέλετε, να μας πείτε. Αλλά πείτε μας το καλά, να βρούμε. Πριν φύγετε τώρα. Α, τώρα. Θα συναντήσετε την Άντρη φεύγοντας και θα δείτε το πρόγραμμά σας μια μέρα μέσα στην άλλη εβδομάδα. Μας βάζει να θέλει ώρα, πολύ. Ναι, ναι, ναι. Θα δώσουμε χρόνο να έρθει ο κύριος Χαριλάου. Εκεί που παρεμβαίνει ο ένας ή ο άλλος, να βγάλουμε μια άκρη. Γιατί μερικές φορές πάμε πάντα σε ένα σημείο. Έχετε ένα καταρχικό σχόλιο. Εμείς έχουμε διαπιστώσει. Δυστυχώς υπάρχει μια απόσταση μεταξύ του ΟΚΙΠΗ και του ΟΑΗ. Δηλαδή, ο ΟΑΗ σαν να κάθεται στο απειρόβλητο. Και εμείς λέει ασχοληθείτε, είπε και τώρα, με τον ΟΚΙΠΗ. Θα πω ένα παράδειγμα έτσι καθημερινό. Ξέρετε ότι γίνονται πιλωτικά στα νοσοκομεία εδώ και αρκετών καιρών και υπάρχει ένα, ξέρω εγώ, αντιμισθία η οποία δίνει στους γιατρούς μια αμοιβή. Δεν γίνεται η αμοιβή στο πιλωτικό που παίρνει ένας γιατρός να είναι λιγότερα από τα λεφτά που δίνει για την ίδια πράξη ο ΑΗ στο νοσοκομείο? Πώς θα γίνει η συνέχεια ύστερα? Δηλαδή στο τεστ Παπα-Νικολάου μπορεί να δίνει να πληρώνεται ο γιατρός με 20 ευρώ το ένα, λέω έναν αριθμό, και ο οργανισμός να δίνει για τεστ Παπα-Νικολάου στο νοσοκομείο 10. Άρα πρέπει να κάτσουν κάτω να συμφωνήσουν μεταξύ τους πρώτα. Δεν γίνεται να λέει έχετε αυτά τα λεφτά, τελειώσαν. Ας κάτσουν να συμφωνήσουν. Θα μείνω στο ίδιο μοτίβο. Ναι, επιμένουμε ότι ο απαραίτητος συντονισμός και συζήτηση που έπρεπε να προηγηθεί πριν καν την έναρξη δεν έγινε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα ΤΑΕΠ. Αποφάσισε ο ΑΗ, παραδείγματος χάρη, ότι τα ΤΑΕΠ θα ενταχθούν όταν θα ενταχθεί δευτεροβάθμια. Το έχει ορίσει ως γνώστης της ιατρικής ότι είναι δευτεροβάθμια. Η πράξη αποδεικνύει ότι ούτε πρωτοβάθμια είναι ούτε δευτεροβάθμια. Από αυτόν τι σημαίνει όμως? Ο ΟΚΙΠΗ χάνει έσοδα, αν το πάρουμε στις οικονομικά, αφού μιλούμε με οικονομικά. Την ίδια στιγμή αποδεικνύεται ότι ο ΑΗ είχε στα χέρια του μια μελέτη πώς έπρεπε να διαμορφωθεί η δουλειά στα ΤΑΕΠ. Την παρουσίασαν πολύ αργά. Και τώρα τι σημαίνει? Πάει ο ΟΚΙΠΗ να συζητήσει και τους λένε, ξέρετε, θα συζητήσουμε μετά και εφόσον και όταν. Μα αυτά τα πράγματα για τον ΟΚΙΠΗ που είναι ένας τέτοιος οργανισμός, τέτοιου μεγέθους, έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις. Τα βιώνουμε καθημερινά, τα βιώνουν πρωτίστως οι ασθενείς. Παράδειγμα, είναι απλό το πράγμα. Έχουμε μείνει με τα ΤΑΕΠ του επίπεδου των νοσοκομείων, που είναι το επίπεδο που πρέπει να έχουμε μήνυμου,
αλλά πώς θα τα λειτουργήσουμε προς όφελος των ασθενών, λόγω της ασυνεννοησίας, έλλειψης συντονισμού, τα βιώνει ο ασθενής. Άρα πρέπει ναι, επιτέλους ο ΑΗ να συζητήσει με τον μεγαλύτερο πάροχο. Παραδείγματος χάρη και νοσοκομείων Κυπερούντας Τρόοδος, πόλης Χρυσοχούς. Με αυτά όλα στα πλαίσια του κοινωνικού κράτους, ο ΟΚΙΠΗ ως η συνέχεια πρέπει να τα δώσει. Όμως γι' αυτό είναι πλην, δεν είναι συν έσοδα. Θα τα συζητήσουμε εκτάσει την άλλη εβδομάδα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε δίπλα σας αύριο, αν και εφόσον πραγματοποιηθεί τελικά. Ελπίζουμε να μας δώσουν τέτοια μέτρα που να μην κάνουμε τίποτα. Αυτό είπα. Να δούμε αν θα γίνει. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.